Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σημερινό βιντεάκι. Σήμερα έχουμε update τρίτου τριμήνου εγκυμοσύνης. Όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος αυτού του κύκλου της εγκυμοσύνης. Μπορεί να υποψιάζεστε ήδη και το επιβεβαιώνω ότι έχω ναι, ήδη γεννήσει, το κοριτσάκι μας έχει έρθει στον κόσμο. Περίμενα να ολοκληρωθεί τελείως το τρίμηνο πριν κάνουμε αυτό το update, ώστε να έχω όλες τις σημειώσεις μου, ό,τι συνέβησε μέσα σε αυτό το τρίμηνο και να τα συζητήσουμε τώρα μαζί. Οπότε μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και πάτε και το κουδουνάκι για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν στο κανάλι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τα απλά πράγματα που είναι φυσιολογικά κατά το τρίτο τρίμηνο. Η κοιλιά μεγαλώνει πάρα πολύ, βαραίνει πάρα πολύ. Συνήθως στην αρχή του τρίτου τριμήνου το μωρό παίρνει και θέση. Δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να μέχρι και τον τελευταίο μήνα να φτάσει και να μην έχει πάρει θέση. Δηλαδή να έχει, είναι με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Οπότε, αν έχει πάρει όντως θέση, σημαίνει ότι έχει αρχίσει να κατεβαίνει και η κοιλιά και σιγά σιγά αυτό σου προκαλεί πάρα πολύ πίεση πάνω στα πόδια και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι τα πόδια σου μπορεί να μουδιάζουν, εκεί που περπατάς ξαφνικά να μουδιάζει το πόδι, δεν είναι κάτι τρομακτικό, αλλά είναι κάτι πολύ σύνθετο και μπορεί να σου προκαλεί απλά πίεση στους μυς γύρω από τους μυρούς σου. Οπότε αυτό έχει και ως αποτέλεσμα όλο αυτό το βάρος να σε δυσκολεύει και με το περπάτημα. Δηλαδή μετά από κάποια λεπτά, γύρω στα 10-15 λεπτά, γύρω στον 8ο μήνα είχα αρχίσει να κουράζομαι αρκετά. Και επειδή ναι, το μωρό είχε πάρει εμένα θέση, ένιωθα κιόλας μεγάλη πίεση, σαν να είμαι έτοιμη να γεννήσω που λένε. Οπότε προσπαθούσα να το κρατάω πολύ περιορισμένο τον χρόνο, δεν έκανα τεράστιες αποστάσεις, πάνω από μισάωρο, και περπάταγα αργά και χαλαρά με το πάσο μου. Επίσης, όσο μεγαλώνει η κοιλιά, σε δυσκολεύει πολύ και στον ύπνο, δηλαδή ο ύπνος στο τρίτο τρίμηνο είναι πάρα πολύ δύσκολος, πέρα από το ότι πρέπει να ξυπνάς συνέχεια για να πας τουαλέτα, όλο αυτό το βάρος σε δυσκολεύει πια μέχρι και στο πλάι να κοιμηθείς, οπότε είναι περιορισμένος. Οπότε λένε ότι δεν είναι ότι η αϋπνία ξεκινάει αφότου γεννηθεί το μωρό και πρέπει να ξυπνάς για το μωρό, ξεκινάει ήδη από το τρίτο τρίμηνο γιατί απλά δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς. Οπότε είχε προσθεθεί και αυτό στη λίστα μας, αλλά εντάξει, δεν παραπονιέμαι γιατί κατά τα άλλα το τρίτο τρίμηνο κύλησε ομαλά σαν να ήταν η συνέχεια του δεύτερου τριμήνου, δεν είχα τίποτα από καινούργια συμπτώματα έτσι έντονα, οπότε όλα ήταν normal κατά τα άλλα. Είχα άπειρη ενέργεια, ένιωθα δηλαδή ότι μπορώ να κάτσω και να καθαρίσω όλο το σπίτι, να ετοιμάσω όλα αυτά που ήθελα για το δωμάτιο της μικρής, αλλά από την άλλη πρέπει να προσέχει πάρα πολύ στο τρίτο τρίμηνο, γιατί τα πολλά σκυψίματα, το να σηκώνεις πολλά πράγματα μπορεί να προκαλέσουν και πρόρη γένα, οπότε πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Όλη αυτή την ενέργεια την διοχέτευα στον μικρό μου ή σε κάποιες άλλες δουλειές. Επίσης, για την κοιλιά που ανέφερα, πολύ η γιατρός μου σύστησε μια ζώνη στήριξης της κοιλιάς, η οποία βοήθησε αρκετά, βοηθάει να στην κρατάει την κοιλιά λίγο πιο όρθια, κρατώντας πίεση στη μέση σου, και έτσι μπορείς να κάνεις λίγες περισσότερες δραστηριότητες μέσα στην ημέρα, και όπως το περπάτημα που ανέφερα, που στα 10-15 λεπτά ένιωθα δηλαδή πάρα πολύ βάρος. Επίσης, κάτι άλλο καταπληκτικό στο τρίτο τρίμηνο, γύρω εκεί στον Δεκέμβρη-Γενάρη, ήταν που αυξήθηκαν πάρα πολύ τα κρούσματα COVID, πάρα πολύ. Δηλαδή, μας στέλνανε mail από το παιδικό του μικρού, κάθε μέρα είχαν και κάποιο καινούριο κρούσμα. Και είπαμε, οκ, δεν πάει, δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, οπότε αποφασίσαμε να τον σταματήσουμε για λίγο τον μικρό από το παιδικό, τουλάχιστον μέχρι να γεννήσω και η μικρή να φτάσει μέχρι 1-2 μηνών, ώστε να, ξέρετε, να μην κινδυνεύει τόσο πολύ αν κολλήσει κάτι, γιατί δεν είναι μόνο το COVID, είναι και όλες οι άλλες ιώσεις που μπορεί να φέρει από το παιδικό ο μικρός. Και οπότε ήμασταν μια ωραία παρέα οι τρεις μας και η τέταρτη να κοντεύει να γεννηθεί. Ήταν αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω, δηλαδή χωρίς να μπορώ να τον σηκώσω, γιατί πλέον είναι πάρα πολλά κιλά και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις τόσα κιλά. Έπρεπε να τον κυνηγάω μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να κάνουμε δραστηριότητες, να τον κρατάω και αυτόν προφανώς, να μην βαριέται το παιδί, οπότε να κρατιέται και αυτό σε κάποιο ενδιαφέρον. Και ταυτόχρονα προφανώς δούλευα και εγώ και ο σύζυγός μου, οπότε ήταν μια αρκετά busy περίοδος για εμάς, που όμως στο τέλος χαιρόμαστε που πήραμε αυτή την απόφαση, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν το καλύτερο για την οικογένειά μας.
Οπότε ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό τμήμα του τρίτου τριμήνου εγκυμοσύνης. Γενικά ξέρω ότι πολλοί συστήνουν το παιδί να συνεχίσει να πηγαίνει στον παιδικό, ότι δεν χρειάζεται να το φέρει στο σπίτι. Το ίδιο μας είπαν και στον παιδικό ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες που έρχεται κάποιο μωρό στην οικογένεια και το μεγαλύτερο παιδάκι συνεχίζει να πηγαίνει στον παιδικό. Αλλά μόνο και μόνο το ότι τώρα περνάμε και αυτό με τον κορονοϊό ήταν το κερασάκι νομίζω που είπαμε ok θα τον πάρουμε, γιατί κάθε δεύτερη εβδομάδα κάτι κόλλαγε το παιδί. Είναι δύσκολο όταν ξεκινάς παιδικό, ο πρώτος χρόνος θα αρρωστήσει, μας είπανε τουλάχιστον 10-12 φορές. Οπότε, ναι, νομίζουμε ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο σιγά σιγά άρχισα να οργανώνω και το δωμάτιο της μικρής. Πολύ σιγά, γιατί όπως ξέρουμε το πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον κοιμούνται στο δωμάτιο μαζί σου τα μωρά. Οπότε άρχισαμε να αγοράζουμε ρουχαλάκια, κάποια έπιπλα, κάποια... Καλό, όχι πάρα πολλά, γιατί τα είχα τα περισσότερα από τον μικρό, μια συρταριέρα που ήθελα δηλαδή. Σκοπεύω να σας κάνω και βιντεάκι έτσι που οργανώνω το δωμάτιο της μικρής. Θα αργήσει λίγο, γιατί όπως είπαμε θα αργήσει να έρθει η μικρή σε αυτό το δωμάτιο, αλλά σιγά σιγά θα σας το ετοιμάσω. Οπότε είχαμε και αυτό, να πλύνω τα ρούχα προφανώς πριν έρθει η μικρή, όλα να αποστηρωθούν τα πάντα, να καθαριστεί το σπίτι, τα σημεία που θα ακουπάμε δηλαδή τη μικρή να είναι πεντακάθαρα. Οπότε υπήρχαν όλες αυτές οι δουλειές της εγκυμοσύνης. Και φτάνουμε στην 35η εβδομάδα που ήταν το ραντεβού με τη γιατρό και πάμε, εγώ χαλαρή, όλα άνετα, μου λέει η γιατρός, το παιδί έχει κατέβει κατά 70%. Της λέω, τι, έχουμε ακόμα 5 εβδομάδες μπροστά μας. Και εκεί είναι που άρχισα να αγχώνομαι, γιατί δεν είχα ετοιμάσει ούτε βαλίτσα με φτηρίου. Είχα αρχίσει δηλαδή ίσα ίσα να πλένω τα ρούχα της μικρής και πολύ χαλαρά, γιατί έλεγα έχω ένα μήνα μπροστά μου, είμαι άνετη. Και εκεί είναι, άρχισα να αγχώνομαι πάρα πολύ. Είχα ήδη αποφασίσει σε εκείνη τη στιγμή ότι θέλω να προχωρήσω με κεσαρική, οπότε καθορίστηκε και η ημερομηνία που θα γεννήσω. Και μου λέει η γιατρός μου, πολύ πιθανό να γεννηθεί νωρίτερα η μικρή, δηλαδή μπορεί να γεννιότανε 38-39 εβδομάδα. Οπότε μου λέει αν θέλω να κλείσω ραντεβού για πιο νωρίς με άλλον γιατρό. Γιατί ακούστε εδώ πέρα τη βλακία που γίνεται στην Αμερική, επειδή οι γιατροί είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι πολύ δύσκολο γενικά στην Αμερική να γίνεις γιατρός. Αυτό δηλαδή πρέπει να σπουδάζεις και να κάνεις πρακτικές και τα αγροτικά που λέμε και όλα αυτά μέχρι τα 45 σου για να καταφέρεις να γίνεις γιατρός. Οπότε με τόσους ασθενείς που έχουν δεν μπορεί κάθε ασθενής να έχει αποκλειστικά τη δική του γυναικολόγο όποτε θέλει. Όπως στην Ελλάδα, αν σου σπάσουν τα νερά ξέρω εγώ 3 ώρα το βράδυ οποιαδήποτε μέρα, παίρνεις απλά τηλέφωνο του γιατρό σου και έρχεται στο νοσοκομείο και είναι αυτός που σε ξεγεννάει. Εδώ πέρα δεν είναι έτσι δυστυχώς. Κάθε μέρα υπάρχει και κάποιος on-call γιατρός στο νοσοκομείο, οπότε αν τύχει να σου σπάσουν τα νερά σου μια διαφορετική ημέρα ή δεν φτάσεις στο συγκεκριμένο due date σου, ο γιατρός που εκείνη τη στιγμή εφημερεύει στο νοσοκομείο, αυτός είναι και που θα σε ξεγεννήσει. Και εγώ αυτό δεν το ήθελα με τίποτα. Ήθελα τη γιατρό που είχα και στην πρώτη εγκυμοσύνη που την εμπιστευόμουν, οπότε της λέω της μικρής, θα κάτσεις μέσα, δεν θα κουνηθείς, θα περιμένεις μέχρι την ημερομηνία που έχουμε ορίσει. Και όσο πέρναγε ο καιρός και όπως είπα δεν είχα φτιάξει πάρα πολύ τα πράγματα, οπότε είχα αρχίσει να κάνω πολύ γρήγορα τις δουλειές για να είμαι σίγουρη και προφανώς κουραζόμουν και ένιωθα η μικρή, έλεγα νομίζω κάθε μέρα παραμέρα ότι στον άντρα μου ότι γεννάω, σήμερα θα γεννήσω. Ναι, είχα φτάσει, νομίζω μου είχε πειράσει πάρα πολύ που μου είχε πει ότι είχε κατεβεί τόσο πολύ μικρή. Αλλά τέλος πάντων όλα καλά, θυμάμαι 2-3 μέρες πριν που είχα πάρα πολύ έντονες συσπάσεις, έλεγα θα κάτσεις μέσα, δεν θα πας πουθενά και εν τέλει ευτυχώς φτάσαμε στην ημέρα που ήταν να γεννήσω. Οπότε κάναμε κανονικά την κεσαρική μας. Μπορώ να γυρίσω άλλο βίντεο αν θέλετε να σας πω περισσότερα για την εμπειρία από τη γέννα, αλλά όλα πήγανε μια χαρά. Και σχετικά με τις συσπάσεις που ανέφερα, στο τρίτο τρίμηνο είναι που ξεκινάνε και έντονα τα Braxton Hicks. Εμένα είχαν ξεκινήσει νομίζω στο 5ο μήνα, στο δεύτερο τρίμηνο δηλαδή, αλλά τώρα ήταν που είχαν κορυφωθεί. Στον μικρό δεν είχα σχεδόν καθόλου, ίσως είχα το τελευταίο δίμηνο πολύ ελαφρά Braxton Hicks, που είναι δηλαδή οι ψεύτικες συσπάσεις που κάνει το σώμα σου για να προετοιμαστεί για τη γέννα, αλλά στη μικρή με είχε ταράξει πραγματικά.
Όπως σας είπα, ένιωθα ότι κάθε δεύτερη μέρα είναι η μέρα που θα γεννήσω. Αλλά εντάξει, χαλάλη της, όλα πήγανε μια χαρά. Και έτσι ολοκληρώθηκε για το τρίτο τρίμηνο. Από άποψη καινούριων συμπτωμάτων, λιγούρων, δεν είχα τίποτα καινούριο. Ίσως, ναι, τώρα που το σκέφτομαι, ίσως αυξήθηκε λίγο η όρεξή μου για γλυκά. Έφαγα αρκετά γλυκά στο τέλος του τρίτου τριμήνου κυρίως, εκεί στον ένατο μήνα. Αλλά κατά τα άλλα, όπως είπα, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο ήταν σαν ένα συνεχόμενο, όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Τώρα ένα άλλο θέμα που πολύ ρωτάτε και είμαι σίγουρη ότι θέλετε να ακούσετε είναι τον συνολικό αριθμό των κιλών που πήρα. Όπως είχα αναφέρει, για να δω στις σημειώσεις μου, στο πρώτο τρίμηνο είχα πάρει 2 κιλά, στο δεύτερο 5,5 και στο τρίτο τρίμηνο πήρα 6,5 κιλά, συνολικά δηλαδή έφτασα στα 14 κιλά. Είναι πάρα πολύ καλά, η γιατρός μου είχε πει ότι μπορώ να πάρω από 11 μέχρι 18 κιλά, οπότε ήμουνα μέσα στα όρια που μου είχε θέσει, που είναι normal για το σωματότυπό μου. Οπότε μια χαρά, στον μικρό είχα πάρει 12 κιλά, 2 κιλά παραπάνω, η μικρή βγήκε λίγο πιο τσουποτή, αλλά πλάκα κάνω, μια χαρά είναι το κοριτσάκι μου. Αλλά δεν παίζουν κανένα ρόλο τα κιλά, το λέω και το ξαναλέω, αν δεν είναι προφανώς επικίνδυνο για την υγεία σου, όσα κιλά και να πάρεις, θα τα πάρεις, δεν είπα να πάρεις 40 κιλά προφανώς, αλλά δεν χρειάζεται και να φρικάρεις και να κάθεσαι και να υπολογίζεις τι θα φας και τι δεν θα φας. Κατά αυτήν την μοναδική περίοδο της ζωής σου πρέπει να είσαι χαλαρός και να απολαμβάνεις κάθε τι που ζητάει ο οργανισμός σου. Αυτό λοιπόν ήταν το update και το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μου. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε κάποια άλλη απορία και εγώ ευχαρίστως θα σας απαντήσω. Φιλάκια πολλά για τώρα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.